δηλαδή έχουμε ένα κομμάτι πάρα πάρα πολύ εκφραστικό, μοντέρνο. Θα δείτε αυτή την ερμηνεία, είναι σαν να τραγουδάει. Σπύρο μου, έλα. Μπορούσε να γίνει κάτι πολύ καλύτερο, μπορούσε και κάτι χειρότερο.
Μέχρι στιγμής νιώθω πολύ συγκινημένος που μπορώ να πείξω μπροστά σας. Άσχετα τι είναι αυτό, άσχετα από την όποια θέση βρίσκομαι και τα δύο. Νιώθω ότι είχα μια υποχρέωση από, όπως από παιδί που παίρναγα τα ντούνια και χαιρόμουν να βλέπω έτσι στον τόπο, δεν ξέρω γιατί έτσι. Μ' άρεσε να περνάω και αργότερα. Αργότερα με τον Νίκο τον Μολύνα, με την πίστα που μάθαμε να τραγουδάμε με τους χορούς, κάτι που σήμερα λείπει. Και τώρα, περνώντας τα χρόνια, που θα φανταζόμουν ποτέ θα φτάσω κι εγώ σε κάποια χρόνια που θα λέω κάποτε που παίρνω για αυτά τα σένα, πώς, ούτε το φανταζόμουν, ήρθε όμως στον τόπο. Αυτή η ωραία στιγμή, αλλά είναι τόσο έντονα φορτισμένη που η προηγούμενη φορά βέβαια ήταν εκεί και κάποτε, ενώ 10 χρόνια εκεί, 10 χρόνια. Είχα έρθει και με ορχήστρα δωματίο της Λυρικής Σκηνής. Και τότε ήταν μια πολύ έντονα φορτισμένη στιγμή, γιατί το σωματείο που με γέννησε δεύτερη φορά μετά από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, που είναι εδώ απόψε, μόνος του όμως, δυστυχώς, και να δάρκομαι και να πω ό,τι μπορώ.